Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στο σημερινό τετράγωνο μακρόστενο τραπέζι. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε να μας ακούσετε. Υπόθηκαν πάρα πολλά και φοβάμαι ότι έχω λίγα να προσθέσω. Υπόθηκαν πολλά και υπερβολικά θετικά με αναφορές σε κοινούς δασκάλους, σε γενιές ιστορικών κτλ. Έγιναν και αρκετές κριτικές παρατηρήσεις, εκφράστηκαν αντιρρήσεις. Θα μου επιτρέψετε στις τελευταίες να μην απαντήσω ευθέως, αλλά να απαντήσω έμεσα, παρουσιάζοντας τους λόγους το γιατί έγραψα αυτό το βιβλίο και γιατί το έγραψα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εκφράστηκαν και πολλές αντιρρήσεις, στις οποίες θα μου επιτρέψετε, επαναλαμβάνω το τι είπα, να μην απαντήσω ευθέως, αλλά να απαντήσω εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους έγραψα αυτό το βιβλίο και τον τρόπο με τον οποίο το έγραψα. Οι λόγοι αυτοί ήταν ουσιαστικά δύο. Γράφουμε ένα βιβλίο συνήθως καταρχήν και καταρχάς για να απαντήσουμε σε κάποια εσωτερική ανάγκη, σε κάποιο εσωτερικό κίνητρο. Για μένα ο λόγος που γράφει και αυτό το βιβλίο ήταν η αφορμή, ήταν μια διάλεξη που έγινε το Μάιο του 2015 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την οποία τελείωνα την πανεπιστημιακή μου σταδιοδρομία στο Πανεπιστήμιο, και ήθελα το βιβλίο αυτό να μην απομακρυνθεί πολύ από το κείμενο εκείνης της διάλεξης και κατά συνέπεια δεν έπρεπε να πάρει πολύ μεγαλύτερη έκταση. Γράφοντας όμως ένα βιβλίο και το αργότερο τελειώνοντάς του, ανακαλύπτουμε ότι έχουμε την επιθυμία να επικοινωνήσουμε και με τους άλλους, να συζητήσουμε τις απόψεις μας και αυτές να συζητηθούν. Και το βιβλίο, τα θέματα τα οποία θίγονται στο βιβλίο έχουν, όπως φάνηκε και σήμερα και από χθες, έχουν ένα επίκαιρο χαρακτήρα. Η άποψή μου είναι ότι μία κλασική ακαδημαϊκή μονογραφία κάπου θαμπώνει τον δυνητικό αναγνώστη, υποσημειώσεις, οι εκτενείς βιβλιογραφίες, και τον κάνουν να είναι εφεκτικό στο να μπει, να δει τι λέει ο συγγραφέας και ενδεχομένως να συζητήσει μαζί του. Η επιλογή μου ήταν ότι ένα συντομότερο κείμενο και σε μία πιο προσιτή τιμή θα βοηθήσει στο να γίνουν οι απόψεις μου ευρύτερα γνωστές και να υπάρξει μία πιο πλατιά συζήτηση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προτεργάτες των εκδόσεων Βιβλιόραμα, πρώτον γιατί είναι αυτοί οι οποίοι με παρεκκίνησαν να μετατρέψω την ομιλία σε βιβλίο, και δεύτερον γιατί δέχτηκαν τις επιλογές μου για την έκταση του βιβλίου και την τιμή. Το βιβλίο δεν είναι μία κλασική ακαδημαϊκή μελέτη. Θέλω όμως να πιστεύω ότι είναι μία ιστορική μελέτη, και είναι ιστορική μελέτη πάλι για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι επιχειρεί να κάνει μία σύνθεση θεμάτων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων των κοινωνικών επιστημών, και νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά που οι ιστορικοί ξέρουν και πρέπει να κάνουν ενδεχομένως καλύτερα από τους άλλους κοινωνικούς επιστήμονες. Το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει διαχρονικά τα ζητήματα τα οποία εξετάζει. Δεν είναι ένα χρονικό, δεν είναι μια παράθεση της γενεαλογίας των θεσμών και των αντιθέσεων και των, που δημιουργήθηκαν, αλλά αναζητά τις δομές στο παρελθόν, τις δομές οι οποίες δρούν και
προσδιορίζουν ακόμα και σήμερα τις σημερινές καταστάσεις. Παρατηρήθηκε και εδώ από τον κύριο Φωτιάδη, αν θυμάμαι καλά, ότι και από τον Νίκο τον Αλιβιζάτο, ότι η υπόθεση Ρίχτερ ήταν άνευ. Είναι μια, και μου το είπαν και πολλοί άλλοι φίλοι αναγνώστες, ότι είναι ανάξια λόγου για να αποτελέσει την αφετηρία αυτού του βιβλίου. Πέρα ότι εκείνη την εποχή, το 2015, όταν έγινε η διάλεξη, ήταν επίκαιρη και ήθελα με κάποιο τρόπο να το πεθυνθώ. Ναι, είναι ασήμαντη η περίπτωση Ρίχτερ, αλλά από την άλλη μεριά είναι χαρακτηριστική για τα στερεότυπα τα οποία κυριαρχούν ακόμα μέχρι τις μέρες μας στην Ελλάδα, για τη Γερμανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η Γερμανία είναι το σημαντικότερο οικονομικά, δημογραφικά και πολιτικά μέλος. Από το 2010 αισθάνομαι πραγματικά απόγνωση όταν διαβάζω αυτά τα στερεότυπα σε τοποθετήσεις πολιτικών, ειδικών ευρωπαϊστών επιστημόνων και δημοσιολόγων. Δεν με στενοχωρούν τόσο πολύ οι ύβρις για τον ανεπρόκοπο και διεφθαρμένο ελληνικό λαό που διαβάζουμε κατά καιρούς, σήμερα με μικρότερη συχνότητα, γιατί οι γερμανικές εκλογές επέβαλαν να παρουσιαστεί ένα νέο success story για να μην μειωθούν οι πιθανότητες θριαμβευτικής επανεκλογής της κυρίας Μέρκελ. Αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ. Όσο να βλέπω Έλληνες πολιτικούς κυρίως, νυν και τέως πρωθυπουργούς, υπουργούς, να αρθρογραφούν σε έγκυρα έντυπα ευρωπαϊκά, κυρίως γερμανικά, και να ακολουθεί στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτών των εντύπων ένας οχετός ιδεολογίου, όπου οι Έλληνες επικαλούνταν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης κτλ. Και να υπάρχει από πίσω μία αντίδραση η οποία ήταν πραγματικά εξευθυλιστική. Ιδιαίτερα το 2012 και το 2013 θυμήθηκα αυτό που έλεγε ένας από τους λίγους δασκάλους στη νομική της δικτατορίας, προτού συλληφθεί, που συνδύαζε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και δημοκρατικό ήθος, ενώ τον Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη, ο οποίος στη Χαϊδελβέργη το 1973, αν θυμάμαι καλά, όταν συζητώντας για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μου είχε πει «Ναι, καλά όλα αυτά, αλλά ο κόσμος πρέπει κάπου να πιστεύει». Και νομίζω ότι ο ελληνικός ανασφαλής, ελληνικός αστικός κόσμος, στην αντιμετώπιση του της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της Ενωμένης Ευρώπης, την αντιμετωπίζει λιγότερο με ορθολογική ανάλυση, ή όχι μόνο με ορθολογική ανάλυση, αλλά και πολύ με ελπίδα και πίστη. Φυσικά σε όλες τις συζητήσεις, τις πολιτικές συζητήσεις, υπάρχει ένα σημείο όπου η ανταλλαγή ορθολογικών επιχειρημάτων σταματά και αρχίζει να μπαίνουν μέσα αξιακές αντιλήψεις και η πίστη. Νομίζω ότι στα θέματα τα ευρωπαϊκά, ακριβώς επειδή αυτή η πίστη έχει φυτευτεί από την αρχή, το κρίσιμο αυτό σημείο που η συζήτηση, ο χαρακτήρας της συζήτησης αλλάζει, έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, και σε αυτό οφείλονται οι επιδερμικές αναλύσεις και η ένταση κατά τη γνώμη μου, η ένταση των αντιπαραθέσεων. Λοιπόν, ένα στόχος στο βιβλίο μου ήταν να προσπαθήσω να κάνω όσο δυνατόν περισσότερο μια ορθολογική προσέγγιση και ανάλυση, ξεκινώντας από αυτό που λέγεται το ευρωπαϊκό παράδοξο,
το οποίο εδώ θα μου επιτρέψετε να διορθώσω, να συμπληρώσω τον κύριο Παγουλάτο, δεν, όπως είπε και ο ίδιος, στο εξώφυλλο, εντάξει, το εξώφυλλο πρέπει να είναι, το εξώφυλλο πρέπει να είναι σύντομη η παρουσίαση του βιβλίου. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε το βιβλίο με το επιστόφυλλο, γιατί γι' αυτό δικαιολογημένα δεν βρήκατε στο εσωτερικό αυτή τη μηχανική σύνδεση, σχέση αιτιότητας ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και τη δημιουργία των εθνικισμών. Μέσα στο κείμενό μου λέω ότι παρενέβη ένας άλλος παράγοντας, ότι από μία στιγμή και έπειτα οι ευρωπαϊκές πολιτικές εγκατέλειψαν το στόχο της σύγκλησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, επικράτησε στην Ευρώπη μέσα σε ένα περιραίον κλίμα παγκόσμιο ενός νέου κοινωνικού δαρβινισμού, μία διαφορετική αντίληψη του ανταγωνισμού, της επικράτησης του πιο έξυπνου, smart specialization είναι το καινούριο σύνθημα, και εκεί ο ανταγωνισμός πλέον απελευθερωμένος ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στο εσωτερικό των κρατών μελών, μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής που βλέπει, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αντιστροφή αυτού που ο Καλ Πολάνη χαρακτήρισε ως τη μεγάλη μεταστροφή, δηλαδή η υποχώρηση πλέον της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Εκεί πέρα έχουμε την ανάπτυξη των ανισοτήτων, και πάνω σε αυτές στηρίχθηκε σε μεγάλο μέρος, αλλά με την παρέμβαση και ιδεολογικών μηχανισμών διαφορετικών σε κάθε χώρα ανάλογα με την παράδοσή της, στηρίχθηκε η επανεμφάνιση του εθνικισμού. Φυσικά όταν μιλάμε για εθνικισμό, ο γερμανικός εθνικισμός, όχι μόνο λόγω της θέσης της Γερμανίας στην Ευρώπη αλλά και λόγω του ιστορικού παρελθόντος της Γερμανίας, είναι ένα πολύ καυτό ζήτημα. Αυτό που προσπάθησα να δείξω στο βιβλίο είναι ότι στην αντίληψη των Γερμανών για το έθνος υπάρχει πάντα η διάσταση της οικονομίας, και αυτή υπάρχει από πολύ παλιά. Στις συζητήσεις όλες που γίνονται για τον εθνικισμό από το 19ο αιώνα και μετά στα διάφορα, στην αυτή την φιλολογία η οποία ήταν απέραντη στις αρχές της δεκαετίας του 90, νομίζω ότι όλη αυτή η σχολή, όλη αυτή η φιλολογία τις περισσότερες φορές μένει εγκλωβισμένη στη γερμανική αντίληψη του ρομαντικού ιστορισμού και ξεχνάει αυτή τη σχέση έθνους και οικονομίας που υπάρχει μέσα στη γερμανική αντίληψη. Η κυρίαρχη γερμανική οικονομική σχολή λεγόταν η ιστορική σχολή της εθνικής οικονομίας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι σύμφυτο στη γερμανική σκέψη. Θα μου πείτε, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Για μας που υποφέρουμε από την οικονομική ασφυξία, από τα μνημόνια, τι λέει το βιβλίο? Θα σας πω αμέσως τίποτα και πάρα πολλά. Για το τίποτα θα δώσω ένα επιχείρημα σε αυτή την ενδεχόμενη ένστασή σας που από ευγένεια ίσως δεν εκφράστηκε. Δεν αναφέρω μία από τις ηθελημένες παραλήψεις λόγω της έκτασης του βιβλίου, αλλά ηθελημένη και για λόγους ας πούμε σκοπιμότητας, ήταν ότι δεν αναφέρω τίποτε για το περίφημο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τις ανατριχιαστικές του επικαιροποιήσεις. Πρόκειται για το σύμφωνο που επιβάλλει την δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη-μέλη και τις ποινές χρηματικές επιτηρήσεις σε όσα κράτη-μέλη παραβιάζουν τα όρια αυτών των κανόνων. Δεν το έκανα γιατί η συζήτηση για την Ευρώπη και τη σχέση μας με την Ευρώπη στην Ελλάδα νομίζω ότι έχει υπερβολικά εστιαστεί πάνω στο δημοσιονομικό, ελληνικό δημοσιονομικό πρόβλημα, που μας κάνει και βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τα ζητήματα της πραγματικής οικονομίας, και γι' αυτό παρέλειψα να αναφερθώ
αλλά νομίζω ότι μέσα στο βιβλίο θα έλεγα, όπως έλεγε ένας διάσημος συγγραφέας του 19ου αιώνα, μιλά για τη δική σου ιστορία το βιβλίο. Και με την έννοια ότι δεν σημαίνει ότι γράφοντας για τη Γερμανία προδιαγράφουμε ότι θα ακολουθήσουμε τον ίδιο τρόπο, αλλά αυτά που γίνονται στην Γερμανία δείχνουν το τι μπορεί ή και το τι απειλείται καλύτερα να γίνει στη δική μας περίπτωση. Μέχρι σε αυτό το σημείο εθνικισμού, το ευρωπαϊκό παράδοξο, νομίζω ότι στο βιβλίο έκανα σύνθεση πραγμάτων γνωστών, έδωσα μια προσωπική ερμηνεία, εκεί που νομίζω ότι προσπάθησα να προσφέρω επιπλέον πληροφόρηση και επιπλέον έδαφος για προβληματισμό, είναι τα δύο τελευταία κομμάτια. Στο ένα κομμάτι αναφέρθηκε ο Νίκος Αλιβιζάτος εν εκτάση, λέγοντας ότι το θέμα της υπεροχής ημί του εθνικού δικαίου σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, που αυτή η αντίληψη των Γερμανών ότι το γερμανικό δίκαιο υπερέχει διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εκλέγεται με τον κανόνα ένας άνθρωπος μία ψήφος, άρα δεν μπορεί να υπερισχύσει προς το παρόν του γερμανικού δικαίου. Αυτό δείχνει και τα όρια όλων των προτάσεων οι οποίες μιλούν για κοινοβούλιο της Ευρωζώνης, δηλαδή το που σε πιο νομικό σκόπελο από τη γερμανική πλευρά θα προσκόψουν όλες αυτές, θα σκοντάψουν όλες αυτές οι προτάσεις και τα όρια τους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει πώς η κάθε χώρα προσπαθεί, να δούμε πώς η κάθε χώρα και τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν το αναφέρω, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, τι γίνεται στην Ελλάδα πάνω σε αυτό το θέμα, ποια είναι η αντίληψή μας. Και το άλλο είναι το ζήτημα αυτό που αναφέρθηκε εδώ από τους διάφορους που μίλησαν πριν από μένα, το θέμα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης του λεγόμενου γερμανικού σχεδίου Industrie 4.0. Εκεί δεν νομίζω ότι υπερβάλλω για τον γερμανικό εθνικισμό, γιατί το ίδιο, η ίδια η επίσημη έκθεση, η ενδιάμεση έκθεση του 2013 λέει ότι ο στόχος μας είναι να διευρύνουμε την υπεροχή που έχουμε στο επίπεδο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Δεν λέει να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο οικονομικής απόδοσης κτλ. Λέει να διευρύνουμε την υπεροχή που έχουμε σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρούμε ότι είναι ο κύριος αντίπαλος και με την Κίνα που είναι η νέα αναδυόμενη ανταγωνιστική ομάδα. Είναι κάτι το οποίο το θεωρούν φυσικό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, ότι σε αυτά τα κείμενα, μέχρι πριν από ένα χρόνο, η Ευρώπη δεν αναφερόταν καθόλου. Θεωρείται ότι ήταν μια η φυσική ενδοχώρα η οποία ήταν δεδομένη, που θα χρηματοδοτούσε, που θα έδινε πόρους ανθρώπινους και θα πρόσφερε και την αγορά. Αυτό νομίζω ότι η πλατφόρμα Industrie 4.0, ορισμένοι λένε και τι ενδιαφέρει αυτό σε μια χώρα που δεν έχει βιομηχανία. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για λόγους περιεχομένου και για λόγους μεθόδου. Για λόγους περιεχομένου, είναι ένα κλαδικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που στη σύλληψή του την αρχική δεν αφορά όλη τη βιομηχανία ή σε αντιπαράθεση με ό,τι γίνεται στην Αμερική δεν αφορά όλη την οικονομία και τις υπηρεσίες όπως γίνεται και στη Γαλλία και όλες τις βιομηχανίες, αλλά αφορά ένα στρατηγικό κλάδο της βιομηχανίας, τη βιομηχανία μέσων παραγωγής και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, από την οποία εάν μπορέσουν μέσα από αυτή την πλατφόρμα να την ενοποιήσουν
και να έχουν τον έλεγχο από τους προμηθευτές πρώτων υλών και ημιετήμων προϊόντων και εξαρτημάτων μέχρι τον τελικό καταναλωτή, τότε έχουν εξασφαλίσει την κυριαρχία τους. Όχι μόνο έχουν διευρύνει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, έχουν εξασφαλίσει την κυριαρχία τους πάνω στην παγκόσμια οικονομία. Είναι στη σύλληψή του ένα από τα χαρακτηριστικά της γερμανικής σκέψης, είναι αυτό που οι Γερμανοί λένε «Gründlichkeit», δηλαδή τα σκεφτόμαστε σε βάθος μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και είμαστε συνεπείς στην εφαρμογή του. Παράλληλα, αυτή η σκέψη είναι πολύ επικίνδυνη, αυτός ο τρόπος σκέψης, όταν κάποιος δεν είναι 100% ισχυρός. Είναι αυτό που είπε ο κ. Παυλάτος, ότι υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που τους λέω μέσα στο βιβλίο, οι απαιτήσεις που έχει σωρεύσει η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα απέναντι στις διάφορες ελληματικές ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό στην ιστορία έχει... εκεί θα πρέπει να πάμε στον Κλάουζεβιτς και στο τι εισέπραξε από την Ναπολεόντια περιπέτεια. Δηλαδή ότι μπορεί να αντισταθμίσει κανένας την αδυναμία του ευνηδιάζοντας τους αντιπάλους του, χτυπώντας προληπτικά, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της γερμανικής πολιτικής σκέψης. Σήμερα δεν μιλάμε για στρατιωτική χτύπημα, παρόλο που μέσα στο βιβλίο αναφέρομαι στους προβληματισμούς για την αναβάθμιση της στρατιωτικής δύναμης της σημερινής Γερμανίας, ακριβώς όπως λένε η λευκή βίβλο του Υπουργείου Άμυνας του Γερμανικού, για να υπερασπίσουν τις αγορές τους και τις οδούς με τις αγορές και τους προμηθευτές πρώτων υλών. Όπως επίσης, γιατί από την έκδοση του βιβλίου πριν από 6 μήνες τώρα τα πράγματα προχωράνε και επιβεβαιώνουν και καμιά φορά επιδεινώνουν τις προβλέψεις που έχω κάνει, είναι ότι γίνονται χειρότερα. Υπάρχει μια συζήτηση ότι τελικά για να επιβληθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να έχουμε και εμείς μια ατομική βόμβα. Και δεν αρκεί μόνο να είναι η Γαλλία η οποία να εμφανίζεται ως ο υπερασπιστής με πυρηνικά όπλα της Ενωμένης Ευρώπης. Το πρόγραμμα Industrie 4.0 μας ενδιαφέρει επίσης για τη μέθοδο που ακολουθεί. Η μέθοδος που ακολουθεί είναι μια πλατιά συνεργασία, πραγματική συνεργασία, ανάμεσα στην πολιτική, τη βιομηχανία, την εργοδοσία, τα συνδικάτα και τα πανεπιστήμια. Αναρωτιέμαι πού υπάρχει, ας πούμε, σήμερα σε εμάς ένας τέτοιο. Είπε ο Κωστής ο Καρπόζηλος ότι δεν υπάρχουν συλλογικές διεργασίες σήμερα στην Ελλάδα. Στο χώρο της αριστεράς αναφερθήκατε, για να δούμε πού πηγαίνουμε και στην ανάλυση. Περιττώ να σας πω, οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι συλλογικές, γιατί αν κάποιος προσφέρει μόνος του ατομικά τις λύσεις, σημαίνει ότι έχει καβαλήσει το καλάμι και χρειάζεται ενδεχομένως και ιατρική περίθαλψη. Λοιπόν, οι διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι μόνο συλλογικές, και όταν έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο δεν αφορά σήμερα, από τότε που βγήκε το βιβλίο έχει εμφανιστεί ότι υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία, πολύ στενή, για την κανονικοποίηση, να γίνουν στάνταρ υποποίηση ανάμεσα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή η Γερμανία προσπαθεί να απορροφήσει και να συνδέσει, το λέω μέσα στο βιβλίο, ότι στη γαλλική αντίληψη από την αρχή ήταν ότι θα στηριχθούμε πάνω στο γερμανικό παράδειγμα, αλλά αυτή η συνεργασία σήμερα έχει προχωρήσει, έχει αρχίσει, και αυτή η συνεργασία θα επηρεάσει ανάμεσα στα άλλα τις θέσεις κάθε χώρας σε μια Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων.
Επίσης, αυτή η ψηφιοποίηση της παραγωγής θέτει σημαντικά προβλήματα, και αυτό η συμμετοχή των συνδικάτων, στην απασχόληση. Ποιες είναι οι συνέπειες στην απασχόληση, το έχουμε, δηλαδή η Ελλάδα θα μείνει αδιάβροχη? Αυτό θα προχωρήσει και στις υπηρεσίες. Πού γίνονται προβληματισμοί για τα ζητήματα ανεργίας που μπορεί να προκύψουν από τέτοιες πολιτικές, όπου δεν έχουμε το δημογραφικό, τόσο μεγάλο δημογραφικό έλλειμμα όπως η Γερμανία, γιατί η απασχόληση μας είναι πολύ μεγάλη και η ανεργία, ώστε στη Γερμανία υπάρχει δικαιολογία ότι με αυτή την ψηφιοποίηση και τη ρομποτική θα υποκαταστήσουμε θα μπαλώσουμε το βιογραφικό μας έλλειμμα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Και αυτό, σε σχέση με αυτά τα συγκεκριμένα σχέδια, ομολόγω ότι θλίβομαι όταν βλέπω τα σχέδια που υπάρχουν σήμερα, είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρω τρία. Ξέρω ένα σχέδιο δημόσιο το οποίο δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, που λέγεται Στρατηγική 2021, που είναι το επίσημο, το οποίο μένει αρκετά νεφελώδες, όπως σε πολύ αφηρημένα μιλώντας για μεταρρυθμίσεις του δημοσίου, μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, δηλαδή για οριζόντιες πολιτικές οι οποίες κάποτε θα αποδώσουν και η Ελλάδα θα γίνει το Ελντοράντο, για να πω μια σύγχρονη, των ξένων επενδυτών, και στο χάρτη για την έξοδο από την κρίση, της διανέωσης, και επίσης και στο σχέδιο το οποίο έχει κάνει ένα παρακλάδι του Συνδέσμου Βιομηχάνων η ελληνική παραγωγή. Δηλαδή, ως προβληματισμοί, όταν ο τουρκικός Σύνδεσμος Βιομηχάνων έχει προκηρύξει ειδικό πρόγραμμα βιομηχανίας 4.0 για την τουρκική οικονομία, είναι πολύ ανεπαρκή. Είπατε ότι ο παράγοντας, το τυχαίος, είναι εξωτερικός. Η φωτογραφία αυτή που ήταν η τελευταία διαφάνεια που είχα προβάλει στη διάλεξη του 2015, δεν ξέρω αν είναι το τυχαίο, γιατί όλοι μπορούσαμε να υπολογίσουμε τη δημογραφική έκρηξη στην Αφρική και στην Εγγύς Ανατολή, και το τι πρόκειται να συμβεί δεν είναι μια παροδική κρίση, θα είναι ένα δομικό φαινόμενο που θα διαρκέσει πολλά χρόνια, και ήδη αυτό έχει δημιουργήσει πολιτικές συνέπειες αποσταθεροποίηση όλου του ευρωπαϊκού συστήματος. Δεν νομίζω ότι αυτό θα ξεπεραστεί με τις φυγές προς τα μπρος, αλλά αυτό ίσως ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, που είναι τα σχέδια του Μακρόν και τα λοιπά, δεν επαρκούν ως απαντήσεις σε τέτοιες προκλήσεις. Αυτό όμως που βλέπουμε στη Γερμανία, ότι θέτουν ζητήματα δημοκρατίας, και εκεί ο εθνικισμός δεν είναι απλώς μια συνέπεια της οικονομικής κρίσης ή πολιτικών λιτότητας, διότι αυτοί που ψηφίζουν αυτό το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο δεν είναι μια απλή αναβίωση ναζιστικών ιδεολογιών, αλλά είναι κάτι το καινούριο, δεν είναι οι πιο φτωχοί. Είναι και άλλοι οι οποίοι το ψηφίζουν. Εκεί μπαίνουν, λειτουργούν ιδεολογικοί παράγοντες, ιδεολογικοί μηχανισμοί, και σε σχέση με την εποχή που έγραψα το βιβλίο, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, με την έννοια ότι βγαίνουν στην επιφάνεια αυτό που ένας Γερμανός συγγραφέας είχε πει το 1994, νομίζω, είχε προφητέψει αυτό το Μπόθο Στράους, ένας θεατρικός συγγραφέας αρκετά γνωστός στη Γερμανία, της γενιάς του 1968, είχε πει το αναδυόμενο τραγούδι του τράγου, έτσι το μεταφράζω στα ελληνικά, δηλαδή κάτι το οποίο εστικτόδες του τράγου, με τις ορμές του,
ο οποίος βγάζει μια κραυγή πρωτόγονη και επιθετική, η οποία δεν μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει ορθολογικά. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε σε εκθέσεις δημόσιων οργανισμών στη Γερμανία, οι οποίοι παρατηρούν αυτά τα φαινόμενα σήμερα, για επεισόδια, όπως η γιαγιά που στο σούπερ μάρκετ παίρνει το καροτσάκι και χτυπάει επίτηδες τη μετανάστρια που στέκεται στην ουρά στο ταμείο, ή κάτι εστικτώδεις αντιδράσεις. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή που θέτει νέα καθήκοντα στις δημοκρατικές δυνάμεις ενός ευρύτερου δημοκρατικού τόξου σε όλη την Ευρώπη. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έσπευσε στο συγχαρητήριο του μήνυμα στην κυρία Μέρκελ να πει ότι ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για ριζικές μεταβολές στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι εννοεί ριζικές μεταβολές, πάντως δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.